Πάμε. Ε, ο κύριο Παπαϊόν είναι εδώ. Για όλα τα έχει κάνει. Όλα, 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 όλα χαλιά. Άνοιξη, χειμώνα, Φθινόπωρο και, ε και ετοιμάζει για, για καλοκαίρι. τώρα για καλοκαίρι. <laughs> η αλήθεια είναι ότι εντάξει, η Άνοιξη έχει αυτέ τι αλλαγέ. Ε, το ακραίο ήταν οι πολυψηλέ του μαγαζί που είχαμε τι προηγούμενε εβδομάδε που ήταν και, παρα... και παρατεταμένη η καλοκαιρία με την πολύ Δεν δε είναι χαμένη. ακραίο το χιόνι που είδαμε. Όχι, Τα πλάνα δεν... Ο... δεν, ήταν αρχείο που είδαμε, ήταν προχθέ. Όχι, είναι. στα 1300 μέτρα, 1900, 1400 μέτρα είναι κάτι σχετικά συνηθισμένο να χιονίζει η εποχή. Το ακραίο είναι να έχει 30-32 βαθμού ε, αρχέ Απριλίου. Αυτό είναι το ακραίο. Μάλιστα. Το να χιονίζει στον Ιμφαίο και, στη... και στο Μέτσο. Κόσοβο τέτοια εποχή είναι σχετικά συνηθισμένο. Εδώ χιονίζει και πιο χαμηλά. Και Φλόρινα χιονίζει τέτοια εποχή. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την Αφγανική σκόνη, η οποία έρχεται από σήμερα. Βλέπουμε σήμερα το πρωί που είναι η Αφγανική σκόνη εδώ στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο. Δηλαδή είναι στην Νότια Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Μπόλικη, μπόλικη. Σιγά σιγά ναι, θα, δούμε, θα είναι, θα είναι μεγάλη συγκεντρώση. Θα δούμε για τι επόμενε ώρε και σήμερα το Παχιό, βράδυ. Παχιό, είναι το στρώμα τη κόνη. Βλέπουμε το... Σήμερα... εδώ. είναι, σε το βράδυ σήμερα. Το σήμερα βραδάκι. το βράδυ, πώ επεκτείνεται ο σαστικά βορειότερα αφρικανική κόνη και οι λασποβροχέ που θα δούμε σε λίγο. Θα έχουμε λασποβροχέ σήμερα και αύριο. Πάμε να δούμε και αύριο πώ επεκτείνεται και πώ ε. είναι πολύ, πολύ περισσότερε συγκεντρώσει τη αφρικανική κόνη. Βλέπουμε <laughs> το... σχεδόν όλη η χώρα καλύπτεται από αυτή την αφρικανική κόνη. Ένα υποτροπικό αεροχήμαρο ουσιαστικά φέρνει αυτή την αφρικανική κόνη. Δεν μα αρέσει καθόλου. Ιόνιο και να ανάψουν και λεμπία οι άνθρωποι για να αντιμετωπίσουν την αφρικανική σκόνη. Ναι, ναι, είναι πολύ αφρικανική σκόνη. και θα είναι ακόμη περισσότεροι αύριο. Βλέπουμε αύριο το μεσημέρι πώ καλύπτει όλη τη χώρα. Και θα φύγει, θα δούμε και Τετάρτη. Η Άσχετα, θα επεκταθεί ανατολικότερα, θα γεννηθεί ανατολικότερα προ την Τουρκία. Και βλέπουμε ότι θα περιοριστεί αρκετά από την Τετάρτη. Πλέον δεν θα έχουμε αφρικανική σκόνη μετά το μεσημέρι από όλη Μέχρι να μα ξαναέρθει, θα μα πει. Μέχρι να ξαναέρθει. Κάποια πιθανότητα θα ξαναέρθει. Είναι, είναι συχνό φαινόμενο. Άνοιξε και φέτο είναι λίγο ίσω παραπάνω τα επεισόδια από ότι συνήθω. Ναι. Ε, αλλά δεν είναι κάτι τελείω Εγώ... σπανιό. Προβλήματα, έτσι. Πάμε, πάμε να δούμε τι θα γίνει με θερμοκρασίε και αν θα έχουμε φαινόμενα. Ε? Ναι, ναι. πάμε να δούμε. Θα, θα έχουμε καλέ σήμερα. Ε, να δούμε ότι θα έχουμε λασποβροχέ. Ουσιαστικά πρώτα στην Νότια Χώρα σήμερα το πρωί. Σιγά σιγά όπω αποκτείνεται η Αφρικανική σκόνη, θα αποεκτείνονται και οι λασποβροχέ. Βορειότερα μέχρι το βράδυ θα έχουν περάσει και τη Μακεδονία και αύριο θα είναι ακόμα περισσότερε. Με αρκετή συνεφιά σήμερα, μοντό και σκηνικό, θα λέγαμε, στο μεγαλύτερο μέρο τη χώρα. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σιγά σιγά στο νότιο Αιγαίο και στο νότιο Ιόνιο και θα φτάνουν και τα 7 με 8 μποφόρ το βράδυ στο νότιο Ιόνιο. Αύριο θα είναι θυελώδει νοτιάδε, ειδικά ε, στο κεντρικό και νότιο και ανατολικό Αιγαίο. Θα είναι θυελώδει, θα φτάνουν και τα 8 με 9 μποφόρ, θα υπάρχουν απαγορευτικά αύριο σίγουρα σε αρκετέ περιοχέ του νότιου Αιγαίου. Και η θερμοκρασία. Η θερμοκρασία στην κεντρική και βόρεια χώρα θα είναι σχετικά καλά επίπεδα, 19 με 20 στη και νότια θα αρχίσει να, ε, να αυξάνεται, θα... Θα φτάνει στου 25 με 27 βαθμού Κελσίου, συγκρίτη θα φτάσει στου 29 με 30 yeah. πιθανόν τοπικά και σήμερα. Τώρα, εδώ στην Αττική, εδώ στην Αττική περιμένουμε λίγε λασποβροχέ. Σημειώθηκαν τώρα το πρωί και ξανά πιθανότατα και το απόγευμα βράδυ θα ξαναβρέξει ασθενή, πολύ ασθενή φαινόμενα, ε, αλλά με τη μορφή λασποβροχών. Τι βαθμ... ώρα το βλέπει περίπου στην Αττική. Ξανά το απόγευμα βράδυ, έβρεξε λίγο νωρί το πρωί. Yeah. Κατά πάσα πιθανότητα ξανά το απόγευμα βράδυ, yeah. Θα... Yeah. αλλά ασχολή ασθενή φαινόμενα, έτσι, για, oh. για, για, για να κάνει χάλια τα μάξια. Ναι, έτσι, για να λασποβλινέ. Πίτα. Ε, ε τι να κάνω, δεν με ενημερώνει εγκαίρο ο Δημήτρη. πάρω ένα τηλέφωνο. Α, α έτσι να κάνει την ενημερώνει. Μην πλύνει αυτοκίνητο. <laughs> <laughs> <Έλει. laughs> Μην το πλύνει γενικά. <laughs> <laughs> αύριο θα δώσουμε το τηλέφωνο του Δημήτρη στον αέρα. Θέλω να σα πω λοιπόν, το κινητό του και ό,τι θέλετε να το ρωτάτε. Οποιαδήποτε ώρα τη μέρα. Λοιπόν, 12-22 βαθμού και λυσίδων Κασέτη στη Θεσσαλονίκη και έλα από βροχέ από το βράδυ εκεί στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε λίγο γρήγορα περιοχέ στη χώρα και στην Αττική. Σε Αλεξανδρούπολη περιμένουμε 15-19 βαθμού Κελσίου χωρί βροχή εκεί. Mm -hmm. Στη Λίμνο 15-19 με λασποβροχή αργά το βράδυ. Στην Κέρκυρα λασποβροχέ 19 βαθμού στη μέγιστη το μεσημέρι. Στην Τρίπολη 16 βαθμού στη μέγιστη. Και στο Ηράκλειο θα φτάσει 26-27 το μεσημέρι η θερμοκρασία. Χωρί φαινόμενα yes. εκεί. Λοιπόν. λοιπόν, να δούμε και για αύριο ναι, τι θερμοκρασίε οι οποίε θα, θα φτάσουν, να δούμε εδώ στην Κρήτη. 32 με 33 τοπικά και 34, πιθανόν και 35 βαθμού. Πολύ τοπικά να δούμε και 35 βαθμού Κελσίου. Λόγω των καταβατικών ανέμων εκεί, τους τους του ανέμου του νοτιάδε του απνέων, πολύ ισχυροί. Και να θα ανεβάζουν πολύ θερμοκρασία. Και σκόνη. Όλα Κάλια. Ναι. Μην πάτε κριτή αύριο. Καλό, λοιπόν. καλό καλοκαίρι. <laughs> Γιατί και δεν αέρα. πάνε στην ε, Με 35 βαθμού και σκόνη είναι ανυπόφορο. Με συγχωρεί πάρα πολύ τώρα. Βορελαδίτε. Λοιπόν. Ναι. Για πάμε. Αυτά. Αυτά. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα Από. πολύ. Να είστε Ωραία, καλά.